Καλησπέρα στη Βανέσα. Γεια σου Ειρήνη, με τη σαγηνευτική φωνή σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Βανέσα μου. Θέλω να ξέρεις ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είσαι εδώ στον αέρα της πόλης μας, στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Γεια σου Θεσσαλονίκη. Κοντά μας. Πες μας πρώτα απ' όλα πώς είσαι και τι κάνεις, πού σε πετυχαίνουμε έτσι αυτή τη στιγμή. Είμαστε καλά εδώ στο σπίτι με τα μωράκια μας, αυτά. Πώς είναι τα μωρά σου, είναι καλά και τα δύο υπέροχα μωρά σου? Είναι μια χαρά, όλοι καλά. Μπράβο, αυτό είναι και το αισιόδοξο της υπόθεσης. Είσαι μια νέα μανούλα, μια γλυκιά μανούλα, μια υπέροχη σύζυγος και ένα κορίτσι το οποίο κάνει YouTube. Πραγματικά, Βανέσα, είμαι πάρα πολύ περίεργη να σου κάνω έτσι μερικές ερωτήσεις, γιατί θέλω πάρα πολύ να μάθω πώς είναι η ζωή άραγε μιας YouTuber. Να πω. Βεβαίως, εννοείται πώς θα πεις. Ό,τι θέλεις μπορείς να πεις. Ναι, θα μιλήσω εγώ ως Βανέσα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά κανάλια. Σίγουρα δεν είναι για όλους το ίδιο. Για εμάς είναι αρκετά δύσκολο, έχοντας και δύο μικρά μωράκια, αλλά επειδή το αγαπάμε πολύ και μας αρέσει, δεν παραπονιόμαστε. Αλλά είναι δύσκολο, η αλήθεια είναι. Το φαντάζομαι. Και θέλω τώρα να σε ρωτήσω, να το πάρουμε έτσι από την αρχή. Από πότε ξεκινά για σένα η ενασχόλησή σου με το YouTube? Δηλαδή σκέφτηκες πρώτη φορά, θέλω να κάνω YouTube. Από μικρή ήμουνα με ένα κινητό στο χέρι, από τότε που βγήκαν τα πρώτα κινητά με κάμερα, και έκανα την ρεπόρτερ. Γεια σας, βρισκόμαστε εδώ και βλέπουμε αυτό. Προφανώς τότε δεν ήξερα τι είναι YouTube, ίσως να μην υπήρχε κιόλας. Οπότε ανέκαθεν μου άρεσε αυτό και εφόσον είδα ότι υπάρχει, είπα θα το κάνω. Αλλά το καθυστέρησα πάρα πολύ, το έκανα πέρυσι. Βασικά 1,5 χρόνο έχουμε το κανάλι. Περίπου 1,5 χρόνο. Το θέμα είναι και όμως... Και αφορμή, ναι. Για να ολοκληρώσω, ήταν η εγκυμοσύνη μου. Μόλις έμεινα έγκυος και είχα και ελεύθερο χρόνο, λέω τώρα θα το κάνω. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και χαίρομαι, γιατί βλέπω ότι το κανάλι σου αυτή τη στιγμή έχει 33.500 μάλλον συνδρομητές. Οπότε σε 1,5 χρόνο νομίζω είναι τέλειο για σένα αυτό. Μακάρι να μπορούσα να το κάνω κι εγώ αυτό, Βανέσα. Πίστεψέ με, κι εγώ θέλω να κάνω YouTube, αλλά δεν ξέρω αν το έχω. Η αλήθεια είναι. Εσένα όμως, τι σε παρακίνησε για να ασχοληθείς με το YouTube? Η εγκυμοσύνη μου, η οποία ήταν απρόσμενη, και σκέφτηκα πως αυτά που βίωσα και οι σκέψεις μου και αυτά που έχω να πω, ίσως με αυτά δηλαδή να ταυτιστούν και άλλες κοπέλες εκεί έξω. Και όντως έτσι συνέβη. Και πώς ήταν, Βανέσα μου, η πρώτη επαφή σου με την κάμερα? Είχες άγχος, έκανες έτσι σαρδάμ? Πώς ήταν όταν πρώτη φορά άνοιξες την κάμερα για πρώτη φορά? Λοιπόν, όταν την πήρα στο σπίτι, είναι και λίγο μεγάλη, έτσι λίγο τρομακτική. Είναι και λίγο περίεργο να μιλάς μόνος στο φακό. Την άνοιγα και την έκλεινα. Καταρχήν ήθελα να λείπει ο Χρήστος από το σπίτι, να είμαι μόνη μου, να μην με βλέπει, γιατί ντρεπόμουν. Την άνοιγα, έλεγα τώρα θα τα πω, τώρα θα ξεκινήσω. Ήθελα να κάνω το πρώτο βίντεο του καναλιού, το Είμαι Έγκυος, που μιλάω για την εγκυμοσύνη μου. Και αφού πέρασε μία εβδομάδα και την άνοιγα και την έκλεινα, ένα βράδυ μαζί με τον Χρήστο, 3 η ώρα τα ξημερώματα, μου λέει Βάνη, τώρα θα τα πεις, τέλος. Και έκατσε, έκανε τον κάμεραμαν και τα είπα. Αυτή είναι μια πολύ ωραία συνεργασία. Ξέρω ότι ο Χρήστος σε βοηθάει πάρα πολύ και μου δίνει μια πολύ ωραία πάσα για την επόμενη ερώτηση, γιατί ξέρω ότι είσαι σύζυγος και μητέρα δύο παιδιών και είναι αρκετά δύσκολο για σένα να επεξεργαστείς και τα βίντεό σου. Γενικά σου παίρνει αρκετό χρόνο να φτιάξεις ένα βίντεο για να ανέβει να το δούμε εμείς στο YouTube. Θέλω να μου πεις πόση ώρα σου παίρνει να κάνεις το μοντάζ, πώς είναι η επεξεργασία ενός βίντεο. Πραγματικά θέλω πάρα πολύ να μάθω. Ναι, μας παίρνει πάρα πολύ ώρα, γιατί είμαστε αρκετά αυστηροί και έχουμε ανεβάσει τον πήχη. Σίγουρα θα μπορούσαμε αυτό που τραβάμε να το ανεβάσουμε ως έχει, αλλά θέλουμε να μάθουμε, οπότε αφιερώνουμε χρόνο και στο να μάθουμε να κάνουμε μοντάζ, αλλά και όταν κάνουμε, για να κόψουμε τα δικά μου τα ή πλάνα κουνημένα που δεν μας αρέσουν, κάτι που έχω πει επίσης που δεν μου αρέσει. Παίζει και να μας φάρει 7 ώρες σερί, χωρίς να σταματήσεις. Αλλά δεν κάνουμε έτσι μοντάζ, κάνω λίγο σήμερα, λίγο αύριο και κάπως έτσι, τέλος της εβδομάδας, γιατί ανεβάζω κάθε εβδομάδα, θα είναι έτοιμο.
Αυτό είναι απίστευτο, γιατί πραγματικά πίστευα ότι εντάξει, βρε παιδί μου, ένα βίντεο το κάνεις μέσα σε 1-2 ώρες, έχεις ξεμπερδέψει. Αλλά αυτό που μου λες είναι τρομερό, δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Αλήθεια, δηλαδή 7 ώρες. Τελικά είναι πολύ δύσκολο, θα έλεγα, η επεξεργασία ενός βίντεο και το YouTube. Και ειδικά αυτό που κάνεις τώρα με τα vlog μας. Για σένα είναι καλύτερο ναι. τα vlog μας ή θα σ' αρέσει, ας πούμε, ένα θεματικό βίντεο? Τι από τα δύο προτιμάς? Μου αρέσει ένα θεματικό βίντεο, γιατί δεν θέλω να δείχνω ανούσια πράγματα. Γι' αυτό λέω ότι κάθε μου βίντεο θέλω να έχει ένα θέμα ή κάτι να δείξει ο θεατής, κάτι να έχει να αποκομίσει. Τώρα θα γελάσει, θα ενημερωθεί, πάντως κάτι πρέπει να αποκομίσει και όχι να δει την Βανέσα στην καθημερινότητά της που κάνει απλά βαρετά πραγματάκια. Η αλήθεια είναι πως σε βλέπει πολλοίς κόσμος, αυτό βλέπω και εγώ από το YouTube, από τα σχόλια και όλα αυτά, έτσι πως σε παρακολουθώ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θέλω να μου πεις έτσι, επαφής με τους συνδρομητές σου, πώς είναι? Σου αρέσει να απαντάς σε σχόλια? Έχεις αλλάξει κάτι όταν σου λένε ότι αυτό π.χ. Βανέσα δεν μας αρέσει? Έχεις μπει στη διαδικασία να το σκεφτείς και να πεις θα κάνω αλλαγές για τους συνδρομητές μου? Ναι, τα σχόλια είναι θετικά, έχω καλές επαφές, τρελαίνομαι να βλέπω τα σχόλιά τους και να απαντάω και σε προσωπικό επίπεδο και στο YouTube. Δεν έχει τύχει, όχι, σίγουρα θα έχει τύχει να μου πούνε να αλλάξω κάτι. Δεν μου έρχεται τώρα κάτι κατά νου, δεν έχει συμβεί δηλαδή να πω ότι α, μου το είπαν θα το αλλάξω. Μου ζητάνε όμως πράγματα τα οποία εγώ δεν κάνω. Όπως για παράδειγμα την πρωινή ρουτίνα, και είχα εξηγήσει σε ένα βίντεο ότι δεν μου αρέσει η λέξη ρουτίνα και γενικά στο σπίτι μας δεν υπάρχει ρουτίνα, γιατί κάθε μέρα είναι διαφορετική. Και γιατί ο άντρας σου φέρνει προϊόντα που έχουν τρούφα. Ακριβώς, ναι. Και δεν μπορείς με τη μυρωδιά στο σπίτι. Πραγματικά την το μισώ. Είδα. Ναι, το είδα σήμερα το σημερινό σου vlog και πραγματικά μου άρεσε πολύ. Λοιπόν, τώρα θέλω να μου πεις ποιο είναι το αγαπημένο δικό σου βίντεο. Ωχ, δύσκολο. Δύσκολη ερώτηση. Μπορείς να σκεφτείς. Λοιπόν, ναι, για να σκεφτώ. Είναι το πιο αγαπημένο. Τώρα πρέπει να φέρω στο νου μου από 1,5 χρόνο όλα μου τα βίντεο, αλλά αυτό που μου έρχεται έτσι πρώτο είναι η προηγούμενη μέρα πριν να γεννήσω. Δηλαδή, η τελευταία μου ημέρα σαν έγκυος πριν να φέρω στον κόσμο τον Έκτορα. Ωραία, είναι πραγματικά πολύ ωραίο βίντεο το οποίο είχα δει και εγώ. Λοιπόν, τώρα θέλω να σε ρωτήσω κάτι το οποίο πραγματικά, δεν ξέρω, αυτή την ερώτηση, δεν ξέρω, ναι, όχι θέλω να σου την κάνω, γιατί εντάξει, δεν θεωρώ, ας πούμε, ότι σίγουρα με το YouTube γίνεσαι αναγνωρίσιμος, η αλήθεια είναι, ναι. και σε σταματάνε στο δρόμο. Εσένα σου αρέσει αυτό, δηλαδή χαίρεσαι όταν κάποιος θα σου πει, αχ, Βανέζα να είναι η κοπέλα, ξέρω εγώ, από το YouTube, ότι... Ας πούμε και εγώ, κάνω ραδιόφωνο, ωραία, θέλω λίγο έτσι να στο εξηγήσω. Ναι. Η αλήθεια είναι πως δεν έχει τύχει κανείς να με γνωρίσει στον δρόμο για κάποιο λόγο, το έχω παράπονο, η αλήθεια είναι αυτό. Και περιμένω κάποια στιγμή και εγώ να έχω μια αναγνωρισιμότητα. Αλλά εσύ πώς το δέχεσαι όλο αυτό? Δηλαδή χαίρεσαι όταν κάποιος θα σε δει στον δρόμο, θα πει αχ, είναι η Βανέσα από το YouTube? Ή ας πούμε λες ότι εντάξει, και να με γνωρίσει κάποιος, εγώ το κάνω για μένα, ρε παιδί μου, το γουστάρω αυτό που κάνω. Ναι, χαίρομαι πάρα πολύ και όταν μου γράφουν ότι σήμερα σε είδαμε εκεί και ντραπήκαμε να σου μιλήσουμε, πάντα απαντάω ότι κακώς και την επόμενη που θα με ξαναδείτε να έρθετε. Η πρώτη φορά ήταν λίγο περίεργη, την θυμάμαι την πρώτη μου φορά. Ήμουν σε ένα μανάβικο και πετάγεται μία κοπέλα από το πουθενά και πέφτει πάνω μου και με αγκαλιάζει και μου λέει «Αχ, Βανέσα, σε κατάλαβα από τη φωνή», αυτήν την τραγική φωνή που έχω. Ναι, και εκείνη τη στιγμή σοκαρίστηκα και ντράπηκα, δεν ήξερα και τι να πω, αλλά και τις επόμενες φορές, έτσι τον πρώτο καιρό, ντρεπόμουνα, γιατί... Δεν είμαι και κάτι φοβερό. Εντάξει, είμαι μία απλή κοπέλα που δείχνω κάποια πράγματα. Δεν είμαι και καμιά στάρη, κάποιος καλλιτέχνης. Είναι ότι το κάνεις με αγάπη και αυτό είναι που φαίνεται και προς τα έξω και είναι πάρα πολύ όμορφο. Γιατί και εγώ όταν σε έψαξα στο YouTube, γιατί η αλήθεια είναι πως βλέπω αρκετά YouTube έτσι κάθε μέρα και το βράδυ ειδικά, επέλεξα πριν κοιμηθώ να βλέπω εσένα. Γιατί μου στέλνεις φοβερή θετική ενέργεια από τη φωνή σου. Το τονίζω γιατί το είπες πριν για τη φωνή. Εμένα, ας πούμε, μου κάνει πάρα πολύ καλό η φωνή σου. Α, ωραία, χαίρομαι. Μάλιστα. Α, εντωμεταξύ τώρα έχω κάτι να σου διαβάσω. Από μία Ελένη Αμπελακοσταντοπούλου. Ελπίζω να το είπα καλά. Λέει, θέλω να πω συγχαρητήρια στη φίλη μου Βανέσα. Είμαι φαν της και την αγαπώ. Μπράβο.
Αυτά τα διαβάζουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Μας γράφει κιόλας κάτι. Αυτή εδώ η φίλη σου, λογικά φίλη σου θα είναι. Γεια σου, Ελένη. Σε ακούει τώρα η Ελένη. Γεια σου, Ελένη, και από εμάς. Πραγματικά όλοι είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε αυτή τη στιγμή και αυτή την ώρα στο Mood Radio. Και θα σου και κάνω... εγώ και νιώθω τιμή. Και εμείς το ίδιο να το ξέρεις. Πραγματικά θέλαμε έτσι πάρα πολύ να μιλήσουμε με ένα χαριτωμένο πλάσμα σαν και σένα. Θα σου κάνω και μια τελευταία ερώτηση για να μην σε κουράζω άλλο. Και θα σου πω ότι τελικά το YouTube πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει επάγγελμα, δηλαδή μπορείς να ζήσεις από το YouTube? Αν κάποιος είναι άνεργος, μπορεί να ασχοληθεί με το YouTube και να ζήσει από το YouTube? Ή είναι κάτι το οποίο το κάνεις ως χόμπι, έτσι απλά να περνάει η ώρα σου και λες ότι, ας πούμε, είναι τα καθημερινά μου έξοδα, π.χ. να πάρω τα τσιγάρα μου, μέχρι εκεί φτάνει, ας πούμε? Ναι. Λοιπόν, είναι αψυχολόγητο. Μετά από 1,5 χρόνο, μέχρι και εγώ ίδια δεν έχω καταλήξει. Θα σας πω, είναι κατά πόσο έχεις άστρο. Δηλαδή, ένα άτομο χωρίς καθόλου εξοπλισμό και ενδεχομένως και καθόλου μοντάζ και edit να πετύχει, δεν ξέρω, ίσως να βγάζει και εκατομμύρια. Υπάρχουν τα κανάλια gaming που απλά παίζουν και δείχνουν ότι παίζουν. Και είναι 3 εκατομμυριούχοι, ειδικά στην Αμερική. 3, ναι. Κατάλαβες τώρα. Και μπορεί να υπάρχει ένα κανάλι το οποίο να έχει θέληση και πάθος και αγάπη και να επενδύσει στον εξοπλισμό, σε κάμερες, μικρόφωνα, γιατί όλα αυτά κοστίζουν, να αφιερώσει και χρόνο και τελικά να μην τσουλήσει, να το πω έτσι. Δεν ξέρω, να μην αρέσει στον κόσμο. Οπότε δεν μπορώ να απαντήσω. Παρ' όλα αυτά, αν υπάρξει ανταπόκριση, όχι απλά μπορείς να ζήσεις, μπορείς να ζήσεις πάρα πολύ καλά, θα έλεγα. Εντάξει, το θέμα είναι να το αγαπάς έτσι αυτό που κάνεις και όσο το αγαπάς τόσο καλύτερος θα γίνεσαι και ίσως να έρθει και κάποια στιγμή στη ζωή σου η ευλογία του να μπορείς να το κάνεις επάγγελμα. Δηλαδή να πεις ότι εγώ ρε παιδί μου θα κάτσω σπίτι μου και θα κάνω YouTube γιατί μπορώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε όλοι. Αλλά δεν έχουμε, βρε παιδί μου, το ταλέντο το δικό σου στην κάμερα. Εμείς το έχουμε στη φωνή. Σιγά, το ταλέντο. Επίστεψε με, θέλει έτσι μια μαεστρία. Δεν είναι εύκολο πράγμα να κάθεσαι μπροστά στην κάμερα. Εγώ έτσι θα πω σαν Ειρήνη, αυτό είναι η δικιά μου άποψη. Τώρα θα σου διαβάσω μηνύματα, εδώ γίνεται χαμός για σένα, έτσι. Λοιπόν, περίμενε, θα σου διαβάσω τώρα. Λοιπόν, μία Μαρίνα Μπλακ 12 λέει: «Γεια σας, σας παρακαλώ πείτε στη Βανέσα ότι την αγαπώ και τη λατρεύω. Είναι τέλεια, κάνει τέλεια βίντεο, την αγαπώ πολύ. Πείτε το, σας παρακαλώ, είναι η καλύτερη». Ορίστε, το είπαμε. Το μήνυμά σου, κορίτσι μου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Είναι τα YouTube θεατάκια μου. Αυτό θα έλεγα τώρα. Εν τω μεταξύ, έχω χιλιάδες μηνύματα για σένα. Έχω κι άλλο, φίλε. Λοιπόν, είναι η προηγούμενη η Ελένη Αμπι. Λίγο μπερδεύομαι με το όνομα. Η Ελένη Αμπελά. Είναι φίλη μου, ναι. Μπράβο. Είναι γνωστή μου από τη Ρόδο. Και λέει: «Θέλω να πω συγχαρητήρια στη φίλη μου Βανέσα. Είμαι φαν της, την αγαπώ. Μπράβο. Σας ακούω σήμερα, στηρίζω Βανέσα». Ορίστε, παιδιά, αυτά είναι τα ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ. Έχω και άλλα μηνύματα για σένα από μία Μαρία Παλαιολόγου, η οποία λέει ότι είσαι θεά και ότι σε αγαπάει πάρα μα πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ έτσι που υπάρχει κόσμος που αγαπάει και εμάς και εσένα. Εγώ θέλω να σου πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για την τιμή που μας έκανες να βγεις στο Mood Radio και να μας πεις πώς είναι η ζωή μιας YouTuber. Από ό,τι κατάλαβα, δεν είναι και τόσο εύκολο. Αλλά όταν αγαπάς κάτι, το κάνεις μέσα από την καρδιά σου και σίγουρα θα πάει καλά. Και αν θέλεις, μπορώ να σε αποδεσμεύσω για να πας στα αγαπημένα σου μωράκια, στον άντρα σου και να σε ευχαριστήσουμε και εγώ και το Mood Radio μέσα από την καρδιά μου που ήμασταν αυτή την ώρα μαζί. Ειρήνη, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές γιορτές. Επίσης. Και θα ακούμε Mood Radio. Χαίρομαι πάρα πολύ και εμείς θα βλέπουμε εσένα. Καλώς απόγευμα, Βανέσα μου, και εννοείται παραμένουμε φίλοι και συνδρομητές. Και μια τελευταία φορά να πω ότι το κανάλι σου είναι Vanessa Me Channel. Όποιος θέλει μπαίνει τώρα αυτή τη στιγμή και κάνει εγγραφή στο κανάλι της Βανέσας. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς απόγευμα, Βανέσα μου. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σου, γεια.